Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Γολγοθάς αποδεικνύεται για τους νέους εισαχθέντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις οικογένειές τους η έβρεση φοιτητικής κατοικίας σε οικονομικές τιμές, καθώς τα ενοίκια σε όλα τα πανεπιστημιακά κέντρα της χώρας καταγράφουν άνοδο σε σχέση με πέρσι. Κατά μέσο όρο, οι τιμές έχουν αυξηθεί περίπου 17% στην Αθήνα, 14% στη Θεσσαλονίκη και 6% στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως σε κάποιες περιοχές η διαφορά των ζητούμενων ενοικίων μέσα σε μία χρονιά ξεπερνά ακόμη και το 20%. Η αύξηση των ενοικίων αποδίδεται από τους ειδικούς της αγοράς στην μείωση των προσφερόμενων διαμερισμάτων που παρουσιάζεται αφενός λόγω της αύξησης των Ελλήνων που ζουν στον Νίκη επειδή δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτι και αφετέρου λόγω της αξιοποίησης πολλών διαμερισμάτων για τουριστικές μισθώσεις. Ήρθε η ώρα οι φορολογούμενοι που νοικιάζουν τα ακίνητά τους μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να δηλώσουν τα στοιχεία των ακινήτων και να εμφανίσουν τα εισοδήματα που εισπράττουν. Για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις λοιπόν που έχουν συναφθεί από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 30 Αυγούστου 2018, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δίνει διορία μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018 στους φορολογούμενους, προκειμένου να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό μητρό ακινήτων και να τις δηλώσουν. Το εισόδημα που αποκτάται από τη βραχυχρόνια μίσθωση θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και φορολογείται με συντελεστές από 15 έως και 45%. Σαν σήμερα, πριν από 20 χρόνια, δύο φοιτητές πανεπιστημίου, ο Larry Page και ο Sergey Brin, έφεραν στον κόσμο την Google, μια εταιρεία που κατάφερε να αποκτήσει κεφαλαιοποίηση που ξεπερνά τα 750 δισεκατομμύρια δολάρια και να εφεύρει μια καινούργια λέξη, το Googlearo. Τα πρώτα γραφεία της στεγάζονταν στον καράζ μιας φίλης των δύο δημιουργών στην Καλιφόρνια και περιλάμβαναν τα άκρως απαραίτητα, υπολογιστές, ένα τραπέζι του πινκ-πονγκ και ένα φωτεινό μπλε χαλί. Η αγάπη για το χρώμα παραμένει και αποτελεί μέχρι και σήμερα σήμα κατά τεθέν της εταιρείας. Μέσα σε 20 χρόνια λοιπόν, η Google κατάφερε να μεταφερθεί από τον καράζ στο επιτυπωσιακό Googleplex και να απασχολεί σήμερα πάνω από 60.000 υπαλλήλους σε περισσότερες από 50 χώρες του κόσμου. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δικτυμόνα και με τις 762,39 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,06%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.